Δεν ξέρω αν το εισπράτετε κι εσείς. Με κόσμο που μιλάω, βλέπω ότι πολίτες οι οποίοι πριν από 6 μήνες, ένα χρόνο, άκουγαν εφιαλτικά αυτό το σενάριο της δραχμής, πλέον προσχωρούν σε αυτό το εντός εισαγωγικών κίνημα της δραχμής, προφανώς από απόγνωση. Θέλω να πω ότι η κοινή γνώμη σιγά σιγά από μόνη της, ίσως και να προετοιμάζεται ακόμα για αυτό το σενάριο. Το πολιτικό σύστημα έχει κάνει προετοιμασίες ακόμα και για αυτό το ακραίο, το τρομακτικό σενάριο, όπως το παρουσιάζουν τουλάχιστον. Κύριε Καρδουνόπουλε, όμως είναι πολύ επικίνδυνος ο εθισμός της κοινωνίας σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Γνωρίζει σήμερα και βιώνει ο ελληνικός λαός, και το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι μας στριμωγνόμαστε σήμερα οικονομικά, ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων λιτότητας. Δεν γνωρίζουμε όμως το χειρότερο σενάριο, της επιστροφής στη δραχμή. Βεβαίως ο καθένας μπορεί να πει ότι είμαι άνεργος, δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο παρά μόνο τις αλυσίδες της ανεργίας. Ο άλλος έχει άνεργα παιδιά, της άλλης οικογένειας έχει μειωθεί το εισόδημα και δεν μπορεί να ζήσει. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά επειδή δεν είναι χειροπιαστές όπως είναι οι τωρινές συνέπειες που ζούμε λόγω της λιτότητας, οι συνέπειες από μια επιστροφή στη δραχμή, γι' αυτό εθίζεται κατά έναν τρόπο επικίνδυνο ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός, κύριε Καρδουνόπουλε. Το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Αυτό που λέμε φιλοευρωπαϊκό τόξο με όλες πραγματικά τις επιμέρους στρατηγικές διαφοροποίησεις. Είτε από τη Συντηρητική Παράταξη, είτε από το ΠΑΣΟΚ, από τη ΔΗΜΑΡ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλαμε ως πολιτικό σύστημα. Οφείλουμε ως πολιτικό σύστημα να διαμορφώνουμε εναλλακτικά σενάρια για να καλύψουμε την όποια εξέλιξη στο προσεχές μέλλον, συμπεριλαμβανομένης και της νέας χρονιάς του 2013. Άρα δεν είναι ταμπού το πολιτικό σύστημα να είναι έτοιμο για την όποια εκδοχή, για την όποια αρνητική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης μιας αναγκαστικής επιλογής της επιστροφής στη δράκμη.